παστίκοντες χαρακτηρίζουν επιχειρηματίες και καταναλωτές τις προμήθειες των τραπεζών για τις συναλλαγές. Καταναλωτικές οργανώσεις με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομίας και την Τράπεζα της Ελλάδος ζητούν να μειωθεί το κόστος. Σε απόγνωση είναι για τον ίδιο λόγο η πλειοψηφία των εμπόρων, καθώς ακόμα και όταν η κίνηση αυξάνεται παροδικά στο ταμείο δεν μένει τίποτα. Άμα μου λένε 1,5% κρατάει η τράπεζα, 25 εφορία, 15 ρεύμα, το 9 και εμείς δουλεύουμε για... Εγώ παίρνω ένα πακέτο ζάχαρη εδώ, ναι. Και θα την πληρώνω με κάρτα. Εγώ δεν παίρνω, παίρνω και μέσα, δεν βγάζω τίποτα. 1,5% μόλι μεγάλη είναι. Εντάξει. Η τράπεζα ό,τι και να πας, στην αλλαγή να κάνεις προμήθειες. Μπαίνετε και μέσα ουσιαστικά. Αν τι κάνω, μέσα μπαίνω. Πληρώνετε με κάρτα? Ούτε με κάρτα, ούτε με μετρητά πληρώνω. Αφού δεν έχω τίποτα. Μετά η κάρτα που θα είναι απαραίτητη, τι θα κάνετε? Θα δούμε μετά. Τώρα οι περισσότεροι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται γιατί εκτός από το ποσό που επομίζονται για τα εμβάσματα, έχουν πρόσθετες κρατήσεις όταν οι πελάτες τους πληρώνουν με κάρτα. Εφόσον αυξάνεται η χρήση του πλαστικού χρήματος, ζητάμε κι εμείς μια ελάφρυνση, διότι θεωρούμε ότι εφόσον η οικονομία πάει προς τα εκεί, οι τράπεζες βγάζουν τεράστια κέρδη αυτή τη στιγμή. Εις βάρος μας, διότι και εμείς λόγω ανταγωνισμού οι τιμές μας έχουν πέσει πάρα πολύ. Τα κέρδη μας επί της 100 είναι πάρα πολύ μικρά. Παρόμοια εικόνα και στα περίπτερα. Αν κάποιος πληρώσει τσιγάρα με κάρτα, ο περιπτεράς δεν θα έχει κέρδος. Τώρα η Εκπιζώ γίνεται καθημερινά αποδέκτης καταγγελιών για αδικαιολόγητα υψηλές προμήθειες. Θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία για μείωση των ποσών που βάζουν οι τράπεζες σε αυτές τις συναλλαγές και καλούμε τον κόσμο να μπαίνει στο site της Εκπιζώ να συμπληρώνει τη σχετική φόρμα παραπώνων ώστε να μαζευτούν όλα αυτά τα παραδείγματα, να τεθούν υπόψη του Υπουργείου για να πάρει τα απαραίτητα μέτρα.